Αυτό είναι το φύλλο. Εδώ είναι το γενετικό του όργανο, αυτό, και ένα αγοράκι. Όπως επίσης και αυτό το μαύρο γύρω-γύρω είναι το αμνιακό υγρό. Είναι το υγρό στο οποίο κολυμπάει το παιδί. Το οποίο προέρχεται από τις εκκρίσεις των αμνιακών σάκων, αλλά και από τα τσίσα του. Το παιδί δηλαδή αυτά τα υγρά τα καταπίνει, τα ξανακάνει τσίσα. Τα ξαναπίνει, τα ξανακάνει τσίσα. Βλέπετε, κάνει και μπαρατσάκι, ωραίο. Εδώ είναι το διάφραγμα. Αυτό εδώ είναι το διάφραγμα. Βλέπετε από πάνω το πνευμόνι, από κάτω είναι το σηκώτη. Αυτή η γραμμή, η εγκάρσια που τα χωρίζει. Τα χωρίζει πάρα αυτό το πιο άσπρο και το πιο γκρίζο. Ο ένας νεφρός είναι τούτος εδώ και ο ένας νεφρός είναι τούτος εδώ. Εκατέρωθες υποδηλικής στήλης. Δηλαδή πάμε σε ένα επίπεδο εγκάρσιο λίγο κάτω από το σηκώτη και το στομάχι και βλέπουμε τους νεφρούς. Και πιο κάτω μετά ο δε πλακούντας, αυτός είναι ο πλακούντας, πολύ καλής ποιότητος, καθαρός. Δεν έχει μεγάλες λίμνες, δεν έχει διαχωριστικά άσπρα, δηλαδή δεν είναι γυρασμένος, είναι ένας φυσιολογικός πλακούντας. Να, ο ομφάλιος λόρος είναι αυτό εδώ, τον δίνουμε και χρώμα για να το δούμε. Αυτός είναι ο ομφάλιος λόρος. Και μέσω αυτού του ομφάλιου λόρου και έρχεται το αίμα της μητέρας, γεμάτο θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο για να το δώσει προς το παιδί. Επίσης, εδώ στη γάμπα, εδώ η γάμπα έχει δύο κόκαλα, αυτή είναι μία γάμπα. Εδώ έχει δύο κόκαλα. Κνήμη περώνει. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο γιατί αν λείπει το ένα κόκαλο, το παιδί μας κουτσένει. Εδώ έχουμε τα δύο μάτια, τους οφθαλμικούς κόγχους. Ένα είναι εδώ και ένα είναι εδώ. Εδώ αυτό που θα σας δείξω είναι ο φακός του οφθαλμού, είναι μέσα στον οφθαλμικό κόγχο. Ακολουθήστε τη διαδρομή που κάνει η μύτη του βέλους. Είναι σαν ένα δαχτυλιδάκι αυτό. Όλο το μαύρο είναι το μάτι. Μέσα είναι ένα άσπρο στρόγγυλο σαν δαχτυλίδι. Πάει γύρω, 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 έτσι. Αυτό είναι ο φακός του οφθαλμού και όταν υπάρχει στο ένα μάτι, υπάρχει και στο άλλο μάτι και σημαίνει ότι το παιδί μου δεν θα πάσχει από συγγενή καταράχτη. Άρα πρακτικά σημαίνει ότι το παιδί μου θα βλέπει. Το υπέρηχο τεσσάρων διαστάσεων ονομάζεται έτσι γιατί δείχνει το έμβριο σε τρεις διαστάσεις και επιπλέον το δείχνει και να κινείται. Όσο εντυπωσιακό και να είναι, δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε με το μεγάλο υπέρηχο του δευτέρου τριμήνου, το οποίο ουσιαστικά μας δείχνει πάρα πολλές τομές από το έμβριο, προσπαθώντας να ανακαλύψουμε τυχόν συγγενείς διαμαρτίες ή άλλα προβλήματα ανάπτυξης. Με το υπερηχογράφημα τριών διαστάσεων και τεσσάρων διαστάσεων που είναι σε πραγματικό χρόνο, μπορούμε πλέον να βλέπουμε κινήσεις live του μωρού, όπως και εκφράσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι η μητέρα και ο πατέρας πλέον μπορούν και δένονται με το παιδί διότι το βλέπουν χειροπιαστά στην οθόνη του κομπιούτερ ή της τηλεόρασης. Μία από τις πρώτες ερωτήσεις που κάνουν τα ζευγάρια είναι πότε γιατρέ μπορούμε να δούμε το φύλλο του παιδιού. Το πιο συχνό είναι από το 3ο-4ο μήνα και μετά. Πάντα υπάρχει η πιθανότητα να πέφτουμε έξω. Βέβαια το ποσοστό που θα πέσουμε έξω δεν είναι ποτέ πάνω από 50% διότι η κορίτσι θα είναι η αγόρι. 50-50. Συνήθως κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος ακούμε αρκετές φορές σχόλια από τους γονείς για το σε ποιον θα μοιάζει το παιδί και ποιανού είναι η μύτη ή τα χέρια ή το μέτωπο. Βέβαια δεν θέλουμε να τους απογοητεύσουμε αλλά τα περισσότερα μωρά μοιάζουν στο υπερηχογράφημα, δηλαδή ελάχιστες φορές μπορούμε να διακρίνουμε πραγματικά στοιχεία. Συνήθως οι μυτούλες είναι όλες γυριστές και προς τα επάνω, με μαγουλάκια. Πέρα όμως από την γενικότερη χρησιμότητά τους και την ομορφιά τους, δύο υπερηχογραφήματα δεν πρέπει να τα χάσει ποτέ η έγκυος. Ας δούμε ποια είναι αυτά. Στο πρώτο τρίμηνο, δηλαδή 11 με 14 εβδομάδες από την τελευταία περίοδο, στο οποίο γίνεται η μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας, δηλαδή το πάχος του αυχένα του εμβρίου, και το δεύτερο μεγάλο υπερηχογραφικό ραντεβού που έχει η έγκυος είναι στο δεύτερο τρίμηνο, δηλαδή 20 με 24 εβδομάδες, που είναι ο μεγάλος μορφολογικός υπέρηχος β' επιπέδου που λέγεται αλλιώς. Επομένως, ο προγεννητικός έλεγχος μας βοηθάει να υπολογίσουμε τις πιθανότητες που έχει ένα έμβριο να έχει κάποια χρωμοσωμική ανομαλία και κατά συνέπεια να αποφύγουμε πιο επεμβατικές και πιο επικίνδυνες μεθόδους, όπως είναι η αμνιοπαρακέντηση και η βιοψία της τροφοβλάστης. Οι υπολογισμοί αυτοί γίνονται με βάση τα δεδομένα της αυχενικής διαφάνειας ή γενικά διάφορα υπερηχογραφικά ευρήματα σε συνδυασμό με διάφορους βιοχημικούς δείχτες. Όλα αυτά τροφοδοτούν ένα πρόγραμμα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και παρουσιάζεται στο τέλος ένα ποσοστό κινδύνου. Αυτό το ποσοστό το συζητάει η έγκυος μαζί με τον γιατρό της και παίρνονται οι ανάλογες αποφάσεις.
Το υπερηχογράφημα πρώτου τριμήνου έχει μια ευαισθησία πάνω από 75%, δηλαδή ανοιχνεύει 75% από τα έμβρια που έχουν αυτό το πρόβλημα, και το υπερηχογράφημα β' επίπεδο που γίνεται στο δεύτερο τρίμηνο έχει μια ευαισθησία, δηλαδή ανοιχνεύει γύρω στα 65% και αυτό των εμβρίων των οποίων δεν έχουν ανοιχνευτεί από το πρώτο τρίμηνο. Άρα μόνο με τον υπέρηχο καταφέρνουμε και ανοιχνεύουμε πάνω από 85% των εμβρίων με πρόβλημα. Όταν ο υπέρηχος συνδυάζεται και με συγκεκριμένες αιματολογικές εξετάσεις στο πρώτο τρίμηνο ή στο δεύτερο τρίμηνο, η ανίχνευση, οι οποίες στο πρώτο τρίμηνο είναι η ΠΑΠΕΗ και η Β' χωριακή σε συνδυασμό με την αυγενική διαφάνεια και την ηλικία της μητέρας, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο που είναι η εστριόλη, η Β' χωριακή και η Α' φυτοπρωτεΐνη. Ή το ένα τεστ ή το άλλο βιοχημικό τεστ, δηλαδή στο αίμα της μητέρας, μαζί με τον υπέρηχο μπορούμε και ανοιχνεύουμε γύρω στο 95-97% των εμβρίων με χρωμοσωμικές ανομαλίες, κυρίως σύνδρομο Down. Αλλά οι πιθανότητες είναι πάντοτε πιθανότητες. Πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε? Πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε με τη μη επεμβατική προσέγγιση ότι το έμβριο δεν θα έχει κάποια χρωμοσωμική ανομαλία? Όλα αυτά βέβαια είναι δείχτες. Τίποτα δεν είναι απόλυτο. Βλέπουμε πολύ περισσότερα πράγματα για το έμβριο πολύ πιο νωρίς, αλλά ακόμα δεν τα βλέπουμε όλα. Όταν κάνουμε το υπερηχογράφημα και βρούμε κάποιον από αυτούς τους δείχτες, λέμε, παραδείγματος χάρη, βρήκαμε διάταση νεφρικής πύαλου, δηλαδή λίγο υγρό στο νεφρό του εμβρίου. Αυτός ο δείχτης λοιπόν μας λέει το βιβλίο ότι τριπλασιάζει τον κίνδυνο για σύνδρομο Down. Άρα τι κάνουμε, λέμε, πόσο χρόνο είναι η γυναίκα, 30. Πόσο κίνδυνο έχει, τη λένε τα βιβλία, 1 στα 500, λόγω ηλικίας. Διαιρούμε το 500 δια 3 με τον δείχτη που βρήκαμε. Πόσο βγαίνει, 170, περίπου 500, ναι, 1 προς 170. Ξαναγυρνάμε στον πίνακα και λέμε τότε, το 1 προς 170 σε ποια ηλικία αντιστοιχεί, στην 37. Άρα, εφόσον η γυναίκα είναι, έχει κίνδυνο πάνω από την αντίστοιχο των 35 ετών, τότε η γυναίκα αυτή πρέπει να επιβληθεί σε αμνιοπαρακέντηση, για, εφόσον το θέλει, για να δούμε ότι δεν έχουμε κάποιες ανομαλίες χρωματοσωμάτων. Έτσι βγαίνει η πιθανότητα με τους υπερηχογραφικούς δείχτες. Όταν ο κίνδυνος είναι ίσως ή μεγαλύτερος από 1 προς 250, ή αν το ζευγάρι θέλει να είναι 100% σίγουρο, τότε προχωράμε στην αμνιοπαρακέντηση ή στη βιοψία τροφοβλάστης. Η βιοψία τροφοβλάστης μπορεί να γίνει μεταξύ της 9ης και της 14ης εβδομάδας, ενώ μετά τη 14η εβδομάδα συνήθως γίνεται αμνιοπαρακέντηση. Η πιθανότητα για αποβολή είναι περίπου στο 1 προς 200 ή και χαμηλότερη ακόμα. Ας δούμε λοιπόν πώς γίνεται μια αμνιοπαρακέντηση. Η διαδικασία δεν είναι τόσο επώδυνη, είναι όπως πάμε και δίνουμε αίμα στο γιατρό και πιστεύω ότι είναι εύκολο για να το κάνει κανείς και να το αποφασίσει. Με την αμνιοπαρακέντηση ή τη βιοψία τροφοβλάστης παίρνουμε στα χέρια μας υλικό από το έμβριο και μπορούμε εξετάζοντάς το να πούμε με βεβαιότητα εάν το έμβριο έχει κάποια χρωμοσωμική ανομαλία ή όχι. Φυσικά, αυτό μεταθέτει το ερώτημα αν θα προχωρήσουμε σε τεχνητή διακοπή της σκήσης, σε περίπτωση φυσικά που υπάρχει κάποια ανομαλία ή όχι. Εφόσον βρούμε κάποια ασθένεια προγενετικά, διακόπτουμε την εγκυμοσύνη ή όχι? Πολύ δύσκολη ερώτηση και κανείς δεν μπορεί να την απαντήσει. Ξεκινάει από το θέμα πότε αρχίζει η ζωή. Όταν πλέον διαπιστωθεί από τον γιατρό ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο γενετικό νόσημα, μονογονιδιακό ή οτιδήποτε άλλο, και χρειάζεται να γίνει αποβολή ή έκτρωση του εμβρίου. Εκεί η θέση της Εκκλησίας είναι αρνητική. Δεν μπορεί, επουδενή και για κανέναν λόγο, να αφαιρείται μία ζωή. Έτσι είχα και εγώ μια προσωπική εμπειρία στο δεύτερό μου το παιδί. Στον μεγάλο τον υπέρηχο αντιμετωπίσαμε ότι, ανακαλύψαμε ότι μάλλον του λείπει από τον αγκώνα και κάτω, έχει μόνο το 1/3 του χεριού του δεξιού. Βέβαια, δική μου απόφαση ήταν να το κρατήσω το παιδί, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι κάποιο πρόβλημα αυτό, όπως και όντως έτσι είναι τελικά. Δηλαδή, το βλέπω, έχει φτάσει πλέον το παιδί να είναι 2,5 χρονών και βλέπω ότι κάνει πολύ παραπάνω από την πρώτη μου την κόρη, δηλαδή είναι πιο δραστήρια,
δεν σταματάει πουθενά, δεν τη σταματάει τίποτα, είναι πιο ζωηρή. Οπότε θεωρώ ότι έκανε την...